Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μια ακόμη Παρασκευή είμαστε κοντά σας, είμαστε εδώ για να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Και να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα, όπου πριν από λίγο για τη Στοίχημαν Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε, επικράτησε του Ολυμπιακού στο πέμπτο στη σειρά παιχνίδι των τελικών και έτσι λοιπόν αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας μετά το ευρωπαϊκό που κατέκτησε η ομάδα του Έργιν Αταμάν. Κερδίζει και το πρωτάθλημα Ελλάδος και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι στην αρχή προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 2-0 στη σειρά και έκανε τρία παιχνίδια στη συνέχεια, πήρε, έσπασε την έδρα όπως είχε κάνει και ο Ολυμπιακός στην αρχή και κατάφερε σήμερα τρία συνεχόμενα παιχνίδια, τρεις νίκες και να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ένα τέτοιο ρεκόρ είχε να συμβεί από το 2002 όπου το είχε πετύχει η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη και σπουδαία επιτυχία για τους πράσινους, καθώς μην ξεχνάμε είναι μια νέα ομάδα, η ομάδα του μπάσκετ, τόσο σε ψυχολογικό όσο και στον coach, στον προπονητή. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Basket League. Να περάσουμε όμως στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι από σήμερα ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου σήμερα είχαμε πρεμιέρα ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σκωτία. Κάποια στιγμή το σκορ ήταν 3-0, θα σας δώσουμε το τελικό στη συνέχεια. Μια μεγάλη διοργάνωση λοιπόν, το Euro, όπου θα κρατήσει το ενδιαφέρον όλων εμάς των ποδοσφαιρόφιλων και δεν φτάνει αυτό μόνο. Έχουμε και άλλη μεγάλη διοργάνωση, το Copa America, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Ποδοσφαιρική πανδεσία λοιπόν για το καλοκαίρι για όλους εμάς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως χαρά μας θα ήταν να βρισκόταν και η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδος, στα γήπεδα της Γερμανίας. Δεν το πετύχαμε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας βάλει τη σβάη σε εθνική ομάδα για τη συνέχεια να διεκδικήσει πρόκριση ή προκρίσεις και να βελτιωθεί αγωνιστικά στη συνέχεια. Επί ευκαιρίας να πούμε ότι ψιθυρίζεται και το όνομα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φαίνεται κατά πληροφορίες ότι είναι ο επόμενος τεχνικός, ομοσπονδιακός τεχνικός. Φτάνει όμως να δούμε και την επίσημη ανακοίνωση και αυτή θα προέρθει από τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, το Μάκη Γκαγκάτσι, αργότερα και όχι ακόμα. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια σήμερα για την επόμενη ώρα. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε κοντά μας καλούς συναδέλφους, τους ρεπόρτερ των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, να μας μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα γύρω από τη μεταγραφική κίνηση των ομάδων, τη μεταγραφολογία, αυτό που ενδιαφέρει όλους εσάς. Και μαζί με τους σημερινούς μας καλεσμένους, που είναι από δεξιά μου, είναι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Μιχάλης Γεροθόδωρος. Κύριε Γεροθόδωρε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι. Βέβαια, είμαι χαρούμενος, αλλά έστριψε το στομάχι μου μέχρι να κερδίσουμε. Στο μπάσκετ και σε εισάξιες ομάδες, ξέρετε ότι... Δηλαδή, τώρα που το βλέπαμε, πραγματικά το στομάχι μου, αυτό έλεγα στο ρέφερι, έστριψε το στομάχι μου. Λοιπόν, θα τα πούμε. Από αριστερά μου, ο πρώην διεθνής διαιτητής, Σωτήρης Βοριάς. Κύριε Βοριά, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και παραδίπλα μου, ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ Μακεδονικός, Αλέξανδρος Ζαφυράκης, ο μεσοεπιθετικός ποδοσφαιριστής. Αλέξανδρε, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε σήμερα. Έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα σήμερα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Πριν όμως, κυρίες και κύριοι, να πω ότι η Ράνια δεν είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Για επαγγελματικούς λόγους έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Οπότε για τρεις εβδομάδες, για τρεις εκπομπές θα την έχουμε μακριά. Δεν χάσετε. Εμείς εδώ όμως συνεχίζουμε και να θυμίσουμε και τον κεντρικό χορηγό της εκπομπής μας. Κοντά μας λοιπόν είναι η εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών Καλέργης. Προκάτ κατοικίες από πλεισμένο μπετόν, μονομπλοκ και θερμοπρόσωψη με αντισεισμικές κατασκευές ενεργειακής κατηγορίας Α, με βαριά κατασκευή, με βαριά προκατασκευή και χωρίς επιβάρηση ΙΚΑ. Και το σημαντικότερο, παρέχει για κάθε νέο πελάτη της ολοκληρωμένη προστασία της κατοικίας με επιπλέον κάλυψη για σεισμό, πλημμύρες και φωτιά, σε συνεργασία πάντα με την Inter-American, ενώ υπάρχει και έκπτωση στον ΕΜΠΙΑ. Καλέργης λοιπόν, 60 χρόνια εμπειρίας, εγγύησης και αξιοπιστίας. Μπείτε αμέσως τώρα στη σελίδα www.kalergis.gr για να μάθετε περισσότερα. Αυτά λοιπόν και με τον
χορηγό μας και έρχομαι σε εσάς, κύριε Γεροθόδωρε. Θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για το μπάσκετ. Το είπατε νωρίτερα, είστε Παναθηναϊκός. Ναι, βέβαια, τώρα ήτανε, το αποτέλεσμα ήταν απρόβλεπτο, έτσι. Ναι, μεν φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0, αλλά ας πούμε τελικά είχε τη δύναμη ο Παναθηναϊκός, βέβαια έτεινε και δύο πολύ καλές ομάδες. Βέβαια υπερίσκησε ο Παναθηναϊκός, γιατί πραγματικά έχει καλή ομάδα, αλλά έτσι όπως παίζεται το μπάσκετ, όχι ότι να αλλάξει, στρίβει το στομάχι. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ στα τελευταία λεπτά, πραγματικά αυτό έλεγα στο Σωτήρη, λέω το στομάχι μου, λέω με ποιο στομάχι. Γιατί τι γίνεται στο λεπτό, αλλάζει ένας τίτλος. Και δεν είναι ότι έχεις κι άλλο παιχνίδι. Πρόκειται και στα δευτερόλεπτα. Στο δευτερόλεπτο. Πρόκειται για δύο ισοδύναμες ομάδες, δύο ομάδες οι οποίες είναι μέσα στις τέσσερις καλύτερες της Ευρώπης, όπως είδαμε στο Final Four, ευρέθηκαν και οι δύο. Και οπωσδήποτε τα παιχνίδια δεν θα ήταν εύκολα για καμία ομάδα. Έσπασε ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε νωρίτερα, την έδρα του Παναθηναϊκού. Έκανε το ίδιο ο Παναθηναϊκός. Και από τη στιγμή που έκανε ο Παναθηναϊκός το 2-2, μετά είχε το πλεονέκτημα στην έδρα του με κόσμο, με παλμό, για να επικρατήσει, έστω και δύσκολα. Έτσι όπως κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μπορούσαν και οι δύο να το πάρουν. Ασχολείστε με μπάσκετ. Δεν βλέπω και με μπάσκετ. Βλέπετε μπάσκετάκι, όχι μόνο μπάσκετ. Όχι μόνο μπάσκετ. Οι θέσεις που είχα στον ναυτικό, ήμουν υποχρεωμένος να μάθω όλα τα αθλήματα. Ήμουν στο αθλητικό γραφείο, οπότε όλα τα αθλήματα. Πόλο, μπάσκετ, άτσι βαρών, βόλεϊ, τα πάντα. Αλέξανδρε, μιας και είμαστε σε μπασκετικό θέμα, εσένα έσπισε η καρδιά σου καθόλου. Νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γεροθόδωρο. Ήταν ένα παιχνίδι Grand Quignol που λέμε. Μέχρι τελευταία στιγμή όντως δεν ήξερες ποιος θα κερδίσει πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Όπως είπατε και εσείς, ήταν στο Final Four. Οπότε νομίζω χάρισαν πολύ ωραίο θέαμα στο κοινό. Όλα τα παιχνίδια ήταν πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερα διπλά, δηλαδή οι διπλές ομάδες στην Ευρώπη, έτσι. Η δυναμικότητα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μα είπα νωρίτερα ότι ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Φενερμπάχτσα. Ήταν τέσσερις ομάδες που ήταν στο Βερολίνο στο Final Four και αυτό σημαίνει ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Και μην ξεχνάμε, σαν σήμερα το 87 κερδίσαμε τη Ρωσία με τις δύο βολές του Καμπούρη. 102-101. 103. 101-103. Με τις δύο βολές του Καμπούρη και πήραμε και το πανευρωπαϊκό. Είναι καλό η ομάδα μας. Τότε μάθανε οι Έλληνες τον μπάσκετ με τον Γκάλιο Γιαννάκη και τα άλλα τα παιδιά. Βεβαίως. Σαν σήμερα έγινε. Πριν το 87, βέβαια. Είναι καλό να έχουμε διακρίσει στην Ευρώπη, όπως ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό, όπως ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, το Conference League, γιατί έτσι τα αθλήματά μας προχωράμε μπροστά. Κύριε Βοριά, να ξεκινήσουμε από παρακαλώ. Κάτι άλλο μου είπατε, μιλούσαμε νωρίτερα για την υπόθεση με τη σύνδεσμο διαιτητών και η Ένωση Διαιτητών. Με την Ένωση Διαιτητών. Η πρώην ΟΦΠΕ, η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου, έγινε Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου. Βάσει εντολή της FIFA και της UEFA. Έχουμε κάτι νεότερο τώρα με το... Είχαμε ασφαλιστικά μέτρα χθες. Ναι. Είναι τώρα χρόνια που μας κοροϊδεύει η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ δηλαδή, δεν μας γράφει, ενώ έχει γράψει τον Beach Soccer, έχει γράψει τη Σάλας, ποδόσφαιρο Σάλας, έχει γράψει τις γυναίκες πριν δύο εβδομάδες και δεν γράφει τους διαιτητές. Δηλαδή, τον άνθρωπο που σε δευτερόλεπτα παίρνει μια απόφαση αν είναι πέναλτι, δεν είναι, είναι φάουλ, δεν είναι, είναι κόκκινη, κίτρινη, δεν τον εγγράφει παρά τις οδηγίες FIFA και UEFA. Εχθές που δικάσαμε, σήμερα βγήκε η απόφαση και ορίζει την Τρίτη 18 του μηνός, πρώτο νούμερο, στην Ευελπίδο, συνεχίζει το δικαστήριο. Άρα, η συνέλευση της ΕΠΟ είναι στον αέρα. Μπορεί να βγει μια απόφαση μέχρι και να διορίσει δικούσα επιτροπή για να κάνει εκλογές. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Γιατί πέρυσι που είχαμε κάνει το ίδιο, παρότι δεν μέθηκε ο κύριος Μπαλτάκος δικηγόρος, όταν εγγράφω στο δικαστήριο ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα κάνω συνέλευση και θα του γράψω, δεν το έπραξε. Και τώρα που γίνεται πάλι η ετήσια συνέλευση, πάλι δεν είναι μέσα στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η εγγραφή των διαιτητών, οι οποίοι θα έχουν μία ψήφο όπως όλες οι ενώσεις. Δηλαδή, και δεν υπάρχει αντίπαλο. Τώρα, αν ήταν δύο, τρεις υποψήφοι, θα έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, έχετε ενδιαφέρον, δεν σας ψηφίζουμε εσάς, ψηφίζουμε τους άλλους. Παρότι δεν υπάρχει, αυτοί συνεχίζουν να κάνουν αυθαιρεσίες και παράνομες πράξεις.
Λοιπόν, αισιόδοξος ότι θα απόφαση θα είναι υπέρ μας, αφού υπήρχε από πέρσι απόφαση. Ωραία. Είναι δεδικασμένο ήδη, δεν υπάρχει. Μα και πρέπει. Και η δικαστή να ήταν ενήμερη, είχε διαβάσει την προηγούμενη απόφαση, τα ήξερε όλα. Θα τα δούμε στη συνέχεια και ναι, θα έχουμε ενημέρωση. Την Τρίτη. Κύριε Γεροθόδωρε, Διέκο Αλόνσο, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, μιας και είμαστε σε νίκη του Παναθηναϊκού, σε χαρά βλέπω, ευτυχής μετά την κατάρτιση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Έτσι. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν κατάφερε να κάνει πράγματα. Ναι. Στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Απέτυχε η ομάδα, απέτυχε η διοίκηση Αλαφούζου. Είχαμε διαμαρτυρίες οπαδών, είχαμε διάφορα άλλα. Φαίνεται ότι βάζει τον πύχη ψηλά σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Το ξεκίνημα είναι με τον Ντιέγκο Αλόνσο. Είχε στοχεύσει στο Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Ιταλός δεν ήρθε και κάποιος που δεν θέλει να έρθει, καλύτερα να μην έρθει, λέγω. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας για τον νέο προπονητή? Εν ολίγης θα σου πω το εξής. Πιστεύω ότι ο Αλαφούζος σωστά έπραξε και έφερε τον Ντερίμ. Σωστά έπραξε. Ήθελε μια αλλαγή ομάδα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν του βγήκαν οι μεταγραφές που έφερε, δηλαδή ο Ακαϊντίν. Εγώ αν έπαιζα θα του λέγα, λαδωρά αγόρι μου, στη Φιλαδέλφια, σήκω φύγε. Δηλαδή αυτό ήταν εγκληματική η παρουσία του Ακαϊντίν. Από εκείνο το παιχνίδι βέβαια σωστά έπραξε ο Αλαφούζος. Έφερε για κάτι καλύτερο, δεν του βγήκε. Τώρα να μην μακρηγορώ. Βλέπουμε τον Ντιέγκο Αλόνσο στην οθόνη μας. Για πείτε μου τι γνωρίζετε για το συγκεκριμένο Ρουμανό προπονητή. Όπως τον είδα, καλά έκανε και έφερε τον Αλόνσο. Δηλαδή τον είδα όπως συμπεριφέρεται στο γήπεδο. Και τον είδα πολύ ζωηρό, πολύ ενεργητικό, εκδηλωτικό, πράγμα το οποίο το θέλει ο ποδοσφαιριστής. Τι γίνεται τώρα, ένας προπονητής για να έρθει ο Αλόνσο πρέπει να έχει βάλει και όρους, έτσι, πρέπει να φέρει δικούς του παίχτες. Και όντως πρέπει. Δηλαδή οι μεγάλοι προπονητές τι κάνουν, πηγαίνουν σε μια ομάδα και φέρνουν 4-5 ποδοσφαιριστές δικούς του. Ναι. Κατά τη γνώμη τους, γιατί δηλαδή δεν πρέπει να αποτύχει ο Αλόνσο. Και πιστεύω δεν θα αποτύχει, γιατί και ο Αλαφούζος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχει βάλει πολλά λεφτά. Και απ' την άλλη λέμε να φύγει. Και ποιος θα έρθει, αυτό είναι το πρόβλημα. Να φύγει ο Αλαφούζος. Ποιος θα έρθει? Ο Παναθηναϊκός είναι, ή ο Ολυμπιακός, ή ΑΕΚ, είναι ομάδες, ή ο ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες που πρέπει να έχεις τράπεζα πίσω σου. Μάλιστα. Δεν είναι να πεις ότι σήμερα βγάλαμε 5.010 και κουμαντάρουμε. Άρα είστε αισιόδοξος ότι θα πετύχει? Όπως τον είδα στις κινήσεις και οι φάσεις που δείξανε στη συμπεριφορά, πιστεύω ότι θα πετύχει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα δούμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μιλάμε όμως για ποδόσφαιρο και έχουμε έναν ενεργεία ποδοσφαιριστή εδώ. Βέβαια. Τον Αλέξανδρο τον Ζαφυράκη. Αλέξανδρε, είσαι τα δύο τελευταία χρόνια στην ομάδα του Μακεδονικού. Έχεις πάει πολύ καλά. Θες να μας κάνεις μια αναφορά για μια αναδρομή, σε ποιες ομάδες έχεις περάσει μέχρι τώρα? Από τον Παναθηναϊκό αρχικά από πολύ μικρούλης, ήμουνα πάρα πολλά χρόνια εκεί, από τα 10 μέχρι τα 20 μου. Όλα μου τα παιδικά μου χρόνια ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα μετά, έτσι είναι, κάποιος κύκλος κλείνει, κάποιος ανοίγει, το ποδόσφαιρο έχει τα καλά του, έχει τα κακά του και ο κύριος Γεροθόδωρος θα τα ξέρει, φαντάζομαι, πολύ καλά αυτά. Από εκεί πέρα μετά έχω περάσει από τον Πιερικό, από τον Πανηγιάλιο, τώρα από το Μακεδονικό, έχω και πέρασμα και από την Κύπρο. Και τον Αχαρναϊκό είχες πάει. Και τον Αχαρναϊκό, ναι, στη Β' Εθνική. Τώρα και εγώ, οι φιλοδοξίες μου και εμένα σίγουρα δεν σταματάνε εδώ. Πάντα προσπαθώ και πολεμάω για το καλύτερο. Θα δείξει ο χρόνος. Πάντως στο Μακεδονικό είχες δύο πολύ καλές χρονιές, με assist, με goal, βοήθησε αρκετά την ομάδα σου. Η στόχη της ομάδας ήταν να ανέβει, δεν κατάφερε. Οι άνθρωποι της διοίκησης εκεί τι περίμεναν, τι στόχο είχαν βάλει φέτος στον Μακεδονικό? Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα είναι ένα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο. Και ο κύριος Μαλεζάς, ο προπονητής, εκτός ότι κάναμε μια πολύ καλή πορεία, βγήκαμε τρίτη στα play-off, κυνηγήσαμε μέχρι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και την άνοδο. Δεν τα καταφέραμε, ανέβηκε ο Λεβαδιακός τελικά και η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη ομάδα το άξιζε. Ο στόχος ήταν να κυνηγήσουμε. Δεν τα καταφέραμε, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή πορεία και σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πάρα πολλά παιχνίδια παίξαμε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό, γιατί και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται και πρέπει ο κόσμος το βλέπει να χαίρεται.
Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα πολλά στη συνέχεια. Πάμε κυρίες και κύριοι όμως να δούμε και την υπόλοιπη δισογραφία. Δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει μπάσκετ, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα. Μαζί λοιπόν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δημοσιογραφία στο βίντεο που ακολουθεί. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Μαντί Καμαρά. Ο δικέφαλος με σωστή τακτική υπομονής κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του 27χρονου Μέσου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ενώ βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών γαλλικών και ισπανικών ομάδων. Από εκεί και πέρα δρομολογούνται και άλλες μεταγραφικές υποθέσεις των πρωταθλητών Ελλάδας. Η παραμονή του ΜΕΙΤΕ περιπλέκεται, καθώς ηχούν σιρήνες από τη Σαουδική Αραβία για τον παίκτη, ενώ γίνεται προσπάθεια να βρεθεί λύση για την παραμονή του Κετζιόρα, ο οποίος έχει συμβόλαιο στο Δεκέμβριο με τη Δυναμό Κιέβου. Τέλος, τα τυπικά που μπαίνουν για την ανανέωση του Στέφαν Σβάμπ για έναν ακόμη χρόνο. Την πρώτη του μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Μίλος Ντέλετιτς για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο Σέρβος Εκστρέμ διαθέτει πλούσια εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί με τις φανέλες των ΑΕΛ, ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης, Λαμίας και Βόλου, ενώ στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε σε ομάδα του Ιράν. Με τη φανέλα του Άρη θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Βασίλης Τογιόπουλος, αφού υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με τους Θεσσαλονικείς. Ο Άρης κατέθεσε την πρότασή του στον Τογιόπουλο και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν ευτυχή κατάληξη, αφού ο 27χρονος γκάρντ έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κίτρινους. Ο Γιώργος Λιμιάτης θα είναι ο νέος προπονητής του Περιστερίου, αφού η ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους. Ο Λιμιάτης διαδέχεται στον πάγκο της ομάδας τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πλέον θα είναι coach μόνο στην εθνική ομάδα. Στο νούμερο 9 βρίσκεται η Σάκαρη και πλέον ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προσπάθειά της στο χορτάρι την επόμενη εβδομάδα, καθώς αγωνίζεται στο 500 του Βερολίνου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βγήκε πάλι εκτός δεκάδας στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά ελπίζει επιστροφή ξεκινώντας τους αγώνες του στο χορτάρι από το Χάλε, όπου θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα θέματα και επικαιρότητα. Όμως, μιλήσαμε στην αρχή για το Euro 2024 που έκανε πρεμιέρα σήμερα και που βρίσκεται ο αγώνας ανάμεσα στην Γερμανία και την Σκωτία 5-0. 4-0, 4-0 μου λένε από το κοντρόλ. Θα με ενημερώσουν και στη συνέχεια όταν γίνει το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε όμως να δούμε τους 6 ομίλους, ποιες ομάδες βρίσκονται στα γήπεδα της Γερμανίας και να δούμε και το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής. Έχουμε λοιπόν πρώτο όμιλο, Γερμανία, Ουγγαρία, Σκωτία και Ελβετία. Δεύτερος όμιλος, Ισπανία, Αλβανία, Κροατία και Ιταλία. Τρίτος όμιλος, Αγγλία, Δανία, Σλοβενία, Σερβία. Μην αλλάζουμε την κάρτα για να πούμε εδώ, κύριε Γεροθόδερε, από τους ομίλους αυτούς τους τρεις βλέπετε φαβορί ποιες δύο ομάδες? Δηλαδή φαντάζουν, οι Γερμανοί πιστεύω έτσι είναι σαν, ναι, ναι. Σαν έδρα, οι Ισπανοί, οι Εγγλέζοι είναι οι Κροάτες έτσι και τους Ελβετούς πιστεύω. Πάμε να δούμε και, ναι, πάμε να δούμε και τους άλλους τρεις ομίλους. Αν τους έχουμε, έχουμε λοιπόν τον τέταρτο όμιλο, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο στον πέμπτο, Βέλγιο, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουκρανία και στον έκτο, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Γεωργία. Να πούμε εδώ στον τέταρτο όμιλο, η Γαλλία είναι το απκλόνητο φαβορί για τη μία θέση, οπωσδήποτε. Στον πέμπτο όμιλο, Βέλγιο, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουκρανία, το Βέλγιο έχει κάποια πιθανότητα πρώτης και δεύτερης θέσης σαφώς και πολλές όχι λίγες. Και στον έκτο όμιλο η Πορτογαλία εδώ με την Τσεχία και την Τουρκία θα διεκδικήσουν. Κύριε Βοριά, εσείς τι βλέπετε σε αυτές τις τρεις ομάδες? Εγώ βλέπω, τρεις ομίλους, συγγνώμη. Εκτός στη Γαλλία που είπατε, την Αυστρία. Είναι πολύ δυνατή η Αυστρία. Είναι μετά το Βέλγιο που έχει πολύ καλούς παίχτες, αλλά τελευταία δεν μπορεί να γίνει ομάδα, μπορεί να κάνει κάποιο μπαμ που λέμε. Και κάτω βλέπω την Πορτογαλία και την Τουρκία. Και η Τουρκία ξαναέδεσε καλή ομάδα. Αλέξανδρε, θέλω για το Euro, έχεις κάποια ομάδα που θεωρείς ότι είναι φαβορή να το κατακτήσει? Σίγουρα έχει πολλές, πάρα πολλές ομάδες. Θεωρώ όμως ότι ίσως η Ιταλία και η Αγγλία για μένα είναι... Η Ιταλία το ξαναπάρει, λες? Γιατί ήταν η Ιταλία που το πήρε τελευταία φορά. Ναι, θεωρώ ότι έχει πολύ, πολύ, πολύ δεμένη ομάδα, πολύ καλή ομάδα, όπως πιστεύω πολύ και την Αγγλία φέτος. Την Αγγλία. Για να δούμε.
Για να δούμε και τα παιχνίδια Σαββάτου και Κυριακής, αν έχουμε κοντά μας, αν έχουμε τις κάρτες έτοιμες. Λοιπόν, το πρόγραμμα δηλαδή. Το Σάββατο έχουμε Ουγγαρία-Ελβετία στις 4, αύριο δηλαδή. Ισπανία-Κροατία στις 7 και Ιταλία-Αλβανία στις 10. Και πάμε την Κυριακή. Έχουμε τα παιχνίδια, άλλα τρία την Κυριακή, αν μας τα δώσει το κοντρόλ, τα έχουμε. Πολωνία-Ολλανδία στις 4, Σλοβενία, Δανία στις 7 και Σερβία-Αγγλία στις 10 το βράδυ. Θα τα πούμε και στοιχηματικά στη συνέχεια. Προς το παρόν, να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε τόσο πολύ, λίγο επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με πολλά και σημαντικά θέματα και κυρίως με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Break. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με όμορφη παρέα και πάω στον κύριο Βοριά, ο οποίος θέλω να μας πει, κύριε Βοριά, από τις 22 του μηνός έχουμε νέα διοίκηση, από τώρα στην ΕΠΟ βεβαίως, υπάρχει από τώρα, αλλά θεσμικά θα αναλάβει από τις 22-23 του μηνός. Ναι, βέβαια. Τι περιμένουμε από τη νέα διοίκηση? Πρόσφατα είχα τον Νίκο Τζόρτζογλου στη ραδιοφωνική μου εκπομπή, που είναι στην εκτελεστική, θα είναι στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, και είπε θα τα αλλάξουμε όλα, θα γίνουμε πολύ νόμιμοι και ισόνομοι προς όλες τις ομάδες, θα αλλάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι περιμένετε εσείς? Το ρωτήσατε για την Επιτροπή Διαιτησίας, αν θα την γράψει την Ένωση Διαιτησίας. Δεν το ρωτήσαμε αυτό. Θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Η άποψή σας για τη νέα διοίκηση με το Μάκη Κακάτσι. Ακούστε να δείτε. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια μας έχει διδάξει να κρατάμε μικρό καλάθι. Όλοι πάνε με μεγάλες περγαμινές, με μεγάλη διάθεση, με αγάπη. Σωστό. Και να θυμηθούμε πρόσφατα τον αρχηγό μας. Τον αρχηγό μας, τον Ζαγοράκη. Πήγε και δυστυχώς εγώ το πρόβλεψα και το είπα στη δίκη ότι αν αντέξει τρεις μήνες, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με τον ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε, συγγνώμη κύριε Βοριά, ο σκηνοθέτης μου ο Κώστας Ογκόφας λέει Γερμανία. Σκωτία 5-1, δεν έχει τελειώσει ακόμα όμως. Έτσι. Οπότε δεν θέλω να γίνω πάλι μάτης κακών, γιατί πιστεύω σαν δικηγόρος και σαν διοίκηση που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, ο νεαρός Γκαγκάτσης μπορεί να τα αλλάξει όλα, όπως είπε ο κύριος Τζόρτζογλου, γιατί τον έχω ακούσει σε εκπομπές και σε ράδιο και σε τηλεόραση και πολλές φορές μαζί είχαμε βγει. Να λέει καλά και θετικά πράγματα. Εάν αλλάξουν όλα, αν σταματήσουν να είναι 31 πρόεδροι ενώσεων σύμβουλοι στην ΕΠΟ και να παίρνω διπορικά, να έρχονται με ένα μάξι 4 και να τους λέω ο ταμείας, δώστε μας τα χαρτάκια από τα διόδια, τα έχει δώσει μόνο ο οδηγός. Άντε ρε, του λέγε που θέλεις σε χαρτάκια, δώσε εδώ πέρα τα διπορικά. Τα έπαιρνε τα διπορικά, γιατί έπαιρνε εντολή από μέσα, ναι, δώστα. Γιατί αν δεν τα έδινε, διαψήφιζε μετά και ούτω καθεξής. Τα παιδιά τους, τα νύψα τους, την ΕΠΟ, τώρα τελευταία βάλανε 10 άτομα. Να τα διώξει αυτά, κύριε Γκαγκάτσης. Για να δούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τι να τα κάνει. Και όχι, θέλω να σας πω τι θα κάνει με τη διαιτησία. Θα την γράψει όπως λέει ο νόμος, ο κύριος Γκαγκάτσης. Πάει, πετάει προθέτει ένα πυροτέχνημα και λέει το μπρικ θέλω, λέει, για αρχιδιαιτητή. Είναι καλά, πάρε τον Κολίνα, να φύγει ο Κολίνα από τη FIFA, να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, να ασχολείται. Το να βάλει τον πύχη ψηλά. Να μην πω με ποιον και με ποιον. Να ασχολείται. Δεν είναι έτσι, κύριε Ζαφυράκη. Δεν πετάς ένα όνομα. Ο Μπρίχ μπορεί να έχει μια μεγάλη επιχείρηση στη Γερμανία, να έχει μια οικογένεια, δεν αφήνει την οικογένειά του. Δεν τα παρατάει όλα να πάει σε μια υποανάπτυτη χώρα να κάνει τον αρχιδιετή. Το να έχει μεγάλες βλέψεις και να πας να βάζεις τον πύχη ψηλά, να φέρεις τον πύχη. Γι' αυτό σας λέω, κρατάω μικρό καλάθι. Okay, γιατί μόλις είπε μπρικ, βρήκανε 2-3 δικοί μας και λένε μπράβο του, ψάχνει για αρχιδιετή από το πάνω ράφι. Το αποτέλεσμα μετράει. Όλοι ψάχνουμε από το πάνω ράφι να ψωνίσουμε, αλλά καταλήγουμε στη λαϊκή και στους Κινέζους. Γιατί δεν έχει τσέπη μας. Και ο Παναθηναϊκός με το Σάρι ξεκίνησε, στον Αλόνσο έφτασε. Κοιτάτε, ο Παναθηναϊκός έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο. Όταν παίζαμε εμείς, βλέπαμε, χαζεύαμε και την μπάλα. Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκο. Έτσι. Και τα λοιπά. Να μην λέω και το κύριε φίλο μας, το Μιχάλη. Και είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να δώσουμε μια ομάδα ούτε να κλαδεύει, ούτε να βρίζει, ούτε να σκοτώνει.
Καταλάβατε. Όπως και το 5, κύριε Γύρι, έχουμε παίξει με Παναθηναϊκούς εδώ, οπότε... Να σας πω πολύ γρήγορα ένα ερώτημα για τον κύριο Γκαγκάτση. Μετά, κρατήστε το, να πάμε και στον κύριο Γεροθόδωρο και με τους άλλους καλεσμένους. Ωραία. Κύριε Γεροθόδωρο... Βέβαια, επειδή ο Σωτήρης τα λέει πάρα πολύ ωραία για το θέμα της διαιτησίας, έτσι. Θα τα πάμε μετά, θα τα πούμε. Α, εντάξει, θα τα πούμε. Φεύγω, εντάξει. Μάθαμε όλοι ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούς, είχε μια πρόταση από τη Σπόρ Λισαβόνας 18 εκατομμυρίων για τον Φώτη Ιωαννίδη και είπε όχι, αρνήθηκε. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι βάζει τον πήχη ψηλά, όπως είπαμε νωρίτερα, να ενισχύσει την ομάδα για να κατακτήσει τον τίτλο. Πιστεύετε ότι θέλει πολλές λύσεις ο Παναθηναϊκός, θέλει μεγάλη ενίσχυση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό πλέον. Βέβαια, θέλει λύσεις, γι' αυτό είπα και πριν ότι υποχρεωτικά ο καινούριος προπονητής για να πετύχει, όχι για να πετύχει, αν θέλει να αποτύχει δεν θα φέρει κανένα. Θα φέρει δικούς του, αυτοί έχουν ένα επιτελείο ποδοσφαιριστών, τους φέρνουν για να πάνε καλά. Εάν δεν ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έχει τίποτα. Καταρχήν όλοι έχουν φύγει. Και πρέπει, είναι ανάγκη. Απ' την άλλη, τι γίνεται, θυμόμαστε, ερχόμαστε λίγο πίσω εν ολίγης με τον Στραματσόνη, είχε φέρει 50 ποδοσφαιριστές αυτός. Ήθελε διακαώσω. Δεν θέλουν να θυμούνται καθόλου το όνομα αυτό, ναι, πίστεψέ με στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ούτε κι εγώ. Δηλαδή, φέρανε καταρχήν και πάλι ένα άλλο, επειδή το πάμε. Το πιο για τον... καλό παράδειγμα, Μιχάλη, συγγνώμη για διακοπή, είναι αυτός ο Μελιμπάρ, τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Μελιμπάρ. Αυτό προπονείται. Παίζει ρόλο. Και βλέπουμε και του ΠΑΟΚ, βλέπουμε και τον Αλμίδα. Οι δύο προηγούμενοι δεν έβαζαν τον Όρτα. Μα δεν υπάρχει παίκτης στην Ελλάδα σαν τον Όρτα που είδαμε. Βέβαια. Αυτό τώρα... το ψηλό πίσω το center back που έδεσε την άμυνα. Βέβαια. Τον Γκάρμο. Βέβαια. Το Γκάρμο. Δηλαδή αυτός ο άλλος ο Αργεντινός. Εκεί πραγματικά που, και τον βλέπεις. Και... τον Αργεντινό που παίζει στην ίδια θέση. Εξάρι, Γουέζε. Υπάρχει τέτοιο παίκτη. Ναι, βέβαια. Αλέξανδρε, πόσο... χωρίς να κουμπάει άνθρωπο, χωρίς να κλαδεύει, χωρίς τίποτα. Παίρνει την μπάλα και τη δίνει και την πασάρει κιόλα. Δηλαδή, είδε τρία και ο άλλο με το μουστακάκι, πώς το λένε, το χαφ, ο Τσικίνιο. Ναι, και ότι και αυτοί οι τρει παίχτε στο κέντρο αναμορφώσαν τον Ολυμπιακό. Παίζει ρόλο, παιδιά, προπονητή. Καταρχά, να πούμε κύριε Βορειά και κύριε Γεροθόδερε και Αλέξανδρε, ότι σε κάθε ομάδα ο προπονητή είναι μεγάλο κεφάλαιο και σημαντικό να βοηθήσει ή να εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια το εψυχολικό. Βλέπουμε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ο Μεντιλίπρο στον Ολυμπιακό, ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Και θα κρατήσουν τους ίδιους προπονητές του χρόνου. Ξεκινάνε από θέση ισχύως, θα έλεγα. Ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκινάμε νέο προπονητή και χτίζει από την αρχή πάλι. Αλέξανδρε, θα έρθω σε σένα. Πριν το Μακεδονικό, ήσουν στον Πιερικό. Εκεί είχες κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Και στον Πιερικό, αλλά και στο Μακεδονικό τώρα. Έχουμε ένα βιντεάκι ετοιμάσει με κάποιες καλές στιγμές δικές σου. Για να το δούμε και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Πάντα του Πιερικού από δεξιά, ο Ζαφυράκης τελικός αποδέκτης, το σούτ την μπάλα στα αλήθεια, μεγάλη νίκη για τον Πιερικό μέσα στο Αθή Καραγιάννη. Αγωνίζει Αλέξανδρε ως ακραίος επιθετικός, έτσι κυρίως. Σωστά, ναι. Winger και στις δύο πλευρές και δεκάρι. Λοιπόν, το μεγάλο σου προσόν είναι η ταχύτητα με την μπάλα ή χωρίς, και με ή χωρίς την μπάλα. Και οι προπονητές σου τι σου λένε, η θέση που ταιριάζει περισσότερο ποια είναι. Μ' ανάποδο πόδι, αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ, ναι. Στις ομάδες συνήθως εκεί παίζεις. Εκεί, ναι. Μάλιστα. Τι στόχους έχεις για τη συνέχεια, η αγωνιστική περίοδος τελείωσε φέτος. Είσαι στο Μακεδονικό ακόμα, τι γίνεται για το μέλλον.
Είμαστε τώρα σε συζητήσεις και με την ομάδα και γενικά υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες. Θα δούμε σίγουρα και εμένα, η στόχη μου είναι και ο στόχος μου και η φιλοδοξία μου για την Α' Εθνική, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στην Β' και θέλω να κάνω το βήμα παραπάνω. Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή και εμπειρικά και έτσι όπως βλέπω πλέον το ποδόσφαιρο. Το ελπίζω και θα φανεί, νομίζω, θα δούμε. Ελπίζω να γίνει. Λοιπόν, στο εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι άλλωστε τώρα μεταγραφική περίοδος και έχουμε τον ρεπόρτερ Τσάικ μαζί μας. Γεια σας. Λοιπόν, ώρα κύριε και κύριοι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ των ομάδων. Μη μας παρεξηγείτε, γιατί ο Κώστας ο Γκόφας κάτω, ο σκηνοθέτης μου, είναι Παναθηναϊκός, πανηγυρίζει τώρα, μάλλον σηκώνει την κούπα στο ΟΑΚΑ και αν έχουμε καμία αριθμία να μας δικαιολογήσετε σήμερα. Κώστα Στέο λοιπόν κοντά μας για τα νέα της ΑΕΚ. Πριν πάρει το λόγο ο Κώστας όμως, να πούμε τελικό Ολυμπιακός λέω. Γερμανία, Σκωτία λοιπόν, 5-1 τελικό σκορ για το πρώτο παιδί, ναι. Πρεμιέρα του Euro. Κωστή μου, σε σένα τώρα, τι γίνεται στην ΑΕΚ. Η Γερμανία το πάρουμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα και επίσημα ουσιαστικά η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την παραχώρηση του Πόνσε στην ομάδα του Χιούστον που παίζει στο MLS. Μία παραχώρηση η οποία θα αποφέρει στα ταμεία της ΑΕΚ περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Αν θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα το λέγαμε και με τον Ευάγγελη, και με τον Βαγγέλη το Μίχο που είχε καλεσμένο, Τάσο, ναι, ναι. Ότι παίζει πάρα πολύ το σενάριο παραχώρησης του Πόνσε στη ΣΥΠΑ. Είχαμε πληροφορία τότε ότι ήταν το Σινσινάτι, τελικά ήταν το Χιούστον η ομάδα που απέκτησε τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, του Αργεντινού ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, σήμερα έγινε γνωστό ότι η σύμβουλος επικοινωνίας αναλαμβάνει στην ΠΑΕ ο Σταμάτης Βούλγαρης, μια θέση η οποία είχε μείνει ορφανή στο οργανόγραμμα, αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι στο πόστο αυτό θα βρίσκεται ο Κώστας Κετσιτζόγλου. Μια θέση την οποία κατήχε μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, θυμίζω, ο Γιάννης Καραλής. Θεωρεί ο κύριος Ηλιόπουλος νευραλγικό πόστο τη συγκεκριμένη θέση και ήθελε από την πρώτη στιγμή να την ενισχύσει. Από εκεί και πέρα αναμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη τη συνέντευξη τύπου του νέου ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, η οποία πιθανώς μέσα στο Σαββατοκύριακο να επισημοποιήσει την απόκτηση του Κάρενς. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Χιρόνα για την απόκτηση του Περουβιανού αμυντικού με ένα ποσό γύρω στα 400.000 ευρώ, με τον Κάρενς να υπογράφει συμβόλαιο στο 2026. Από εκεί και πέρα αναμένουμε σύντομα εξελίξεις στο θέμα του goalkeeper. Μπρινιόλι, Μπάρκας, Στρακόσια είναι τα τρία ονόματα που παίζουν έντονα. Πιθανολογώ ότι ο Στρακόσια μαζί με τον Μπρινιόλι ή τον Μπάρκα να είναι οι δύο νέοι, το δίδυμο των keeper που θα έχει τη νέα χρονιά η ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν θα υπάρξουν εξελίξεις και με Αθανασιάδη και με Στάνκοβιτς. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο πάσο να ρωτήσεις. Όχι, δεν ξέρω. Οι φίλοι της ΑΕΚ γενικώς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, μάλιστα, Κώστα, δεν γνωρίζαμε κάτι για αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΕΚ και ευνηδιαστήκαμε όλοι από αρχές της εβδομάδας. Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι ενθουσιασμένοι με την αλλαγή, είναι λίγο κουμπωμένοι. Είναι συγκρατημένοι. Αναμένουν οι άπαντες να δουν και τις κινήσεις που θα κάνει ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τη χάνει της εκτίμησης του Δημήτρη Μελισσανίδη και μάλιστα ο Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του. Θεωρεί ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα προσφέρει στην ΑΕΚ αυτά που προσέφερε και ο Δημήτρης Μελισσανίδης, δηλαδή οικονομική εγγύηση, πιστεύω, και βέβαια στο απότερο μέλλον, στο κοντινό μέλλον ακόμα, διακρίσει στην ομάδα. Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Και εγώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βουριάχου, σε εσάς. Η συμμαχία λέει τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Πρώτα ήταν συμμαχία ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τι γίνεται εδώ, χωρίς συμμαχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η ΕΠΟ δεν προχωράει?
Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Οι άλλοι που δεν είναι μέσα στη συμμαχία, θα έχουν, υπάρχει ισονομία, θα υπάρχει δικαιοσύνη, θα παίζει το ποδόσφαιρο όπως φαίνεται με στις τέσσερις γραμμές? Τότε αν υπήρχε ισονομία, γιατί να κάνουμε συμμαχία? Εσάς κάνουμε συμμαχία για να ρίχνουμε τους άλλους. Απλά πράγματα, ακούστε. Αυτό το φαινόμενο που λέτε, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όσο κανένας άλλος. Πάντα μία ομάδα είχε το πάνω χέρι στην ΕΠΟ, κατά καιρούς. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Στο τέλος μπήκε ο ΠΑΟΚ μετά την είσοδο του κυρίου Σαββίδη. Πριν, πάντα είχε βόρειους υπουργούς αθλητισμούς, βόρειους αρχιδιαιτές, βόρειους διαιτές, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Εκτός την τότε μεγάλη ομάδα, Ακούδα, Τερζανίδη, Αποστολίδη και τα λοιπά που πήρε ένα πρωτάθλημα. Μετά την είσοδο του κυρίου Σαββίδη, έγινε ισότιμος παίχτης. Έκανε αυτή τη συμφωνία με την ΑΕΚ, μία τετραετία ο ένας στην ΕΠΟ, μία ο άλλος. Έτσι. Ήρθε η δεύτερη χρονιά τώρα, η τετραετία της, να την πάρει ο ΠΑΟΚ, και άρχισαν οι διαφωνίες. Ήθελε... Γι' αυτό τα χάλασαν, λέτε. Βέβαια. Ο άλλος εταίρος ήθελε να παραμείνει ο κύριος Φιλιππούσης. Που ο κύριος Φιλιππούσης έχει κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Ήθελε να παραμείνει και κάποιοι άλλοι σε κάποιες άλλες επιτροπές. Και τότε ο ΠΑΟΚ, σοφά σκεπτόμενος και βλέποντας τα τέσσερα χρόνια τη συνεργασία σε τι επίπεδο ήτανε, είχε αρχίσει δύο χρόνια πριν και δούλευε. Και έκανε μια συγκέντρωση πριν από δύο εβδομάδες και πήγαν 38 ενώσεις. Όταν πάνε στις 55-38 έχεις χάσει. Άρα δεν μπόρεσε να κάνει ψηφοδέλτιο η άλλη πλευρά. Γιατί είπε ο μεγαλομέτοχος ότι μόνοι μας και όλοι σας. Ναι. Δεν τα είχε ζυγίσει καλά, γιατί οι συνεργάτες του δεν τον ενημέρωναν σωστά. Τον ενημέρωναν τι ήθελε να ακούσει, για να τα έχουν όλοι, να είναι όλοι καλά. Όταν ήρθαμε στο διατάφτα, μείναν με τα χαρτιά της υποψηφιότητας στα χέρια. Γιατί δεν έφτασαν οι σύμβουλοι να καταθέσουν υποψηφιότητα, δεν βρέθηκε πρόεδρος. Υπήρχε πρόβλημα. Και έτσι, άνευ αντιπάλου είναι ο κύριος Γκαγκάτσης. Και εύχομαι να πάει καλά. Αν τα αλλάξει όλα, όπως λέγεται, το που λένε αλλάζουμε σελίδα, αυτό το έχουμε ακούσει, το έχουμε ξανακούσει. Αλλαγή βιβλίου ολόκληρου θέλει η ΕΠΟ. Μα γι' αυτό είπαμε νωρίτερα ότι... Δηλαδή, ένα πολυσέλιδο βιβλίο, χιλιάδων σελίδων, πρέπει να διαγραφεί, να στηθεί, να πεταχθεί και να ξαναστηθεί από την αρχή. Όπως έκανε η Αυστραλία. Συμφωνώ. Η Αυστραλία έκλεισε 6 μήνες το ποδόσφαιρο, κράτησε εθνική παιδών, νέων, ελπίδων, ανδρών. Οι ομάδες όλες πάυσε 6 μήνες και ξαναοργανώθηκε από την αρχή. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα, μέχρι το μήνα αυτό, ναι. Δηλαδή, απλά πράγματα. Πώς συμβούλους έχει η Αγγλία, 9. Πώς έχει η Ιταλία, 11. Πώς έχει η Γερμανία, 9. Πώς έχει η Γαλλία, 11. Η Ισπανία, 11. Εμείς τι θέλουμε, 31. Προέδρους, λέει, ενώσεων. Για ποιο λόγο, να έρθω να παίρνω διπορικά? Λοιπόν, τι μπορεί να μας πει ο πρόεδρος από τα Γρεβενά για την μπάλα? Τι να μας πει? Θα συνεχίσουμε. Εντάξει, αυτό κύριε... είναι και εγώ. Ναι. Κύριε Γεροθόδωρε. Εσείς πώς τα βλέπετε τα εξωαγωνιστικά θέματα, αυτά που μιλούμε τώρα? Εμπειρικά έχετε παίξει ποδόσφαιρο χρόνια. Πώς αναμένετε την επόμενη χρονιά το ελληνικό πρωτάθλημα? Θα είναι ανταγωνιστικό, θα έχουμε καλύτερη ΕΠΟ? Τι λέτε με υπό τις οδηγίες του Μάκη Γκαγκάτση? Τουλάχιστον ότι ζήσαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Είδαμε μέχρι τελευταία στιγμή, καταρχήν γύρισε ο κόσμος. Απ' την άλλη, βέβαια, ένα στασίν, τώρα λιγάκι ξεφεύγω από την ερώτησή σας, γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός. Ήταν σημαντικό με τον Γιωβάνοβιτς, έτσι, ήταν σημαντικό. Εγώ, βέβαια, εμείς είχαμε την τύχη, τότε με Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκο, παίζαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο εδώ που ήταν η κέντρα μας και μέσω σώρο εισιτηρίων επί Βαρδινογιάννη είχε 75.000 εισιτήρια. 60-70. Μας έπαιζε ο Σωτήρης, ήταν σκληρός ο Σωτήρης. Τι γίνεται τώρα? Απ' την άλλη, η διαιτησία παίζει ρόλο. Έτσι δεν είναι? Απ' την άλλη, πρέπει ποιος θα πάρει, παίζει ρόλο, όπως και να το κάνουμε. Απ' την άλλη, δεν θέλω να πω ότι αν δεν έχεις και ικανότητα, όσο να σε βοηθήσει και ο διαιτητής. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Πρέπει να έχεις ικανότητες. Λοιπόν. Εγώ βασίζομαι σε αυτό. Οι σχέσεις μου με τις διαιτητές ήταν πολύ καλές. Μπορεί να ήμουν σκληρός, αλλά ήταν καλές.
παίζει σημαντικό ρόλο η διαιτησία. Θα συνεχίσουμε και, μια ανατελεία, και κύριε μια παρένθεση, επειδή ήταν σκληρός παίκτης, ναι. Μην τον βλέπεις έτσι λεπτό και βράδυ. Ήταν πολύ σκληρός παίκτης. Ήταν ευγενής όμως. Λοιπόν, δηλαδή, σου μίλαγε με το χαμόγελο. Μας περιμένει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, πως είναι ώρα. Δώστε μου λίγο ανατελεία σε αυτό. Να πάμε στον, στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Κυριακόπλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από πού θες να ξεκινήσεις με τα γραφικά, ενδιαφέρον τον κόσμο, που, τι γίνεται στον Ολυμπιακό, πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες συνδέσεις μας, έχει το χρόνο να λειτουργήσει το πλάνο, να βάλει το πλάνο στους θέρες βάσεις και να μπορέσει να στηθεί για τη νέα σεζόν. Η αρχική σκέψη των Ερυθρόλευκων είναι πως θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον βασικό κορμό τους παίκτες στη δουλειά που τους έφεραν στην στην κορυφή του Conference League. Έτσι, ο Κωνσταντίνος Τσολάκης έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο πριν από μερικές μέρες και ανακοινώθηκε επίσημα, οπότε θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που έκανε τα προσφυγικά βήματα. Ακολουθεί στην συνέχεια ο Κώστας Φορτούνης, ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, όπως όλα δείχνουν, θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Και στη συνέχεια θα περάσουν τις περιπτώσεις που θέλουν να κρατήσουν στην ομάδα, αλλά τους δεν είναι στοιχείες τους. Τους υπογονείς κανένας δανεικοί. Για παράδειγμα, αναφέρω τον Νταβίτ Κάρμο, τον Ντανιέλ Ποντένσε και τον Αντρέ Όρτα. Ο Ντανιέλ Ποντένσε αναμένεται να επιστρέψει στην Γουλφς, μάλλον πρέπει να επιστρέψει στη Γουλφς, καθώς τα δικαιώματα του τα έχουν οι Άγγλοι. Όσο ενημέρωσε την διοίκηση των Βρετανών ότι δεν θέλει να παραμείνει στην ομάδα, θέλει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Και για τον λόγο αυτό, οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προκειμένου βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για να μπορέσει ο Βασίλη Μωσάσο να παραμείνει στο λιμάνι. Όπως είναι συλλογικό, η Γκουρσ θέλει να καρποθεί όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα από τη μεταγραφή. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι μένει από το κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα μπορέσουν να τον κρατήσουν στην ομάδα. Κάτι αντίστοιχο ισχύει με τον Αντρέ Όρτα από τη στιγμή που η Μπράγα μπορεί να δείχνει ότι δεν σκέφτεται να πέσει κάτω από τα 7 εκατομμύρια. Ωστόσο, στο λιμάνι θεωρούν ότι μπορούν να κατεβάσουν λίγο τις απαιτήσεις των Πορτογάλων. Ενώ εντελώς διαφορετικό σκηνικό είναι για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Αγγολέζος διεθνής άσος ανήκει στην Πόρτο. Οι Δράκοι με την προεδρία του Αντρέ Σιλεφόρ πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές του. Ωστόσο, η προηγούμενη θητεία του ποδοσφαιριστή, του φιλόσωμου αμυντικού στην ομάδα, τον ανάγκασε να βλέπει πολύ πιο ζεστά το ενδεχόμενο να συνεχίσει μακριά από τον Τραγκάο. Έτσι, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αντιληφθεί το ποσό που μπορεί να έχουν τις απαιτήσεις της Πόρτα για να μπορέσουν να τον αποκτήσουν. Οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα από την ειδική χρυσόνησο αναφέρουν ότι οι Βιδράκοι θέλουν ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εξαιρετικά υψηλό ποσό, αλλά είναι ένα ποσό που μπορεί ο Ολυμπιακός να το καλύψει. Μάλλον μπορεί περισσότερο να το καλύψει αυτό το ποσό από τα 16 εκατομμύρια ευρώ που ήταν αρχικά η ρήτρα στο συμβόλαιό του. Πάντως, Γιώργο, ο Ολυμπιακός, επειδή δεν έχει σύντομα αγωνιστικές υποχρεώσεις, σίγουρα θα τρενάρει τις ακριβές περιπτώσεις, όπως του Κάρμο δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν θα χρειαστεί υπομονή εδώ για να τον πάρει με λιγότερα, αν πρέπει να τον αγοράσει ή με τη μορφή δανεισμού. Παίζει ξανά. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Με όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Κάρμο στο Πειραιά, στο Ρέντι, και προσπαθεί να βρει τη φόρμουλα με την Πόρτο. Το αρνητικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία της Πόρτο. Το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, ναι. Πιστεύει πολύ στον Κάρμο. Θεωρεί ότι η Πόρτο πρέπει να πάρει ένα πάρα πολύ καλό ποσό, καθώς έχει ξοδέψει σχεδόν 20 εκατομμύρια πριν από 1,5 χρόνο για να τον αποκτήσει. Οπότε θέλει να κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Τον Ολυμπιακό, βέβαια. Και να βάλουμε μια τελεία, Γιώργο, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Δυστυχώς με πιέζει. Ωραία. Το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω για το κομμάτι των μεταγραφών είναι ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ είχε μια επαφή με τον Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός είναι από τους παίκτες που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον. Θεωρητικά θα έχει πολλές προτάσεις και από την Αραβία.
αλλά του εξέφρασε την επιθυμία του να το κρατήσει την ομάδα για να μπορέσει να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα για τη νέα σεζόν. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και πανερχόμαστε. Αυτός ο... Είχε την ΕΠΟ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Κύριε Βορία, βγήκαμε. Λοιπόν, θα συνεχίσετε και μετά την εκπομπή, αν θέλετε. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, ο κύριος Βορίας πάντα τα λέει πολύ καθαρά, πολύ όπως πρέπει. Κυρίες και κύριοι, έχουμε και άλλη δισογραφία. Θα πάμε στη Super League 2 και Γάμα Αθηνική για να δούμε το βίντεο και τι υπάρχει γύρω από εκεί. Στην επιμέλεια είναι η Σοφία Λισιώβα. Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Ηρακλής στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Όπως ενημέρωσε ο Ερασιτέχνης, συμφωνία σε όλα τα επίπεδα υπήρξε με τον Στράτο Ευγενίου, η οποία θα επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Μονεβασιώτης έχει δηλώσει πως μόνο με τη μία αδειοδότηση της ομάδας από την ΕΠΟ θα χαλάσει τον deal, ενώ φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με τον Μπάμπι Τενέ για την τεχνική ηγεσία του Κυρεού. Σε ρυθμούς Super League 2 κινούνται στον Πανιόνιο όχι μόνο στα αγωνιστικά και οργανωτικά θέματα, αλλά και σε αυτό του γηπέδου. Τις τελευταίες μέρες διεξάγονται βελτιωτικά έργα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Οι εργασίες αφορούν τον αγωνιστικό χώρο αλλά και τα αποδυτήρια του γηπέδου. Την Τετάρτη 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Πανιωνίου με θέμα τη δημιουργία ΠΑΕ. Στην αναγέννηση Καρδίτσας επιστρέφει ο Τίμος Καβακάς, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της στη ΓΑΜΑ Εθνική. 20 χρόνια μετά από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από τους Κιτρινόμαυρους. Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στη δυναμική της αναγέννησης, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα ο στόχος του πρωταθλητισμού και της ανόδου τη νέα σεζόν. Αλέξανδρε, έρχομαι σε σένα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, πέρασες και από την Κύπρο. Πώς ήταν το περιβάλλον στο κυπριακό ποδόσφαιρο από εκεί που πέρασες? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν πάω, νόμιζα ότι εκεί τα πράγματα ήταν λίγο χειρότερα σε σχέση με εμάς εδώ πέρα. Αλλά νομίζω πλέον ότι όπως εξελίσσεται σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς στο ποδόσφαιρο και εκεί πέρα έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις υποδομές τους, τα γήπεδά τους και ο κόσμος πάει στο γήπεδο και έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο και εκεί και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και ομάδες όπως ο ΑΠΟΕΛ, όπως ο ΟΜΟΝΙΑ, όπως ο ΑΠΟΛΛΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ, πάρα πολλές ομάδες που και ευρωπαϊκά κάνουν πράγματα πλέον. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Βαγγέλης Νερατζιάς κοντά μας, να μας μεταφέρει τα τελευταία μεταγραφικά νέα κυρίως. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο, καλησπέρα. Εντάξει, είναι και το timing τώρα, ξέρεις, κάπως ιδιαίτερο, γιατί ήμουν και στο πιστό το ΆΚΑ και είναι τα πανηγύρια τώρα για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Να δώσουμε και λίγο έτσι ρεπορτάζ. Είναι πανηγυρικό το κλίμα πολύ στους δρόμους γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά τώρα, στα ποδοσφαιρικά. Πλέον ο συνδυασμός μπαίνει σε εφαρμογή μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον κύριο Αλόνσο. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υλοποιήσει τους στόχους του, τους μεταγραφικούς. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή για την ομάδα, οι οποίες αυτές αφορούν κυρίως την αριστερή πλευρά, δηλαδή τον αριστερό μπακ και τον αριστερό ακραίο επιθετικό, το δεξιό ακραίο επιθετικό που θα έρθει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε φέτος και τον Μπερνάρ αλλά και τον Παλάσιο που επέλεξε ο ίδιος να με τον ανανεώσει. Έφυγε και ο Χουάνκαρ από τα αριστερά. Έχει μείνει μόνο ο Μλαντένοβιτ. Θα είναι στο γύρο ο Μλαντένοβιτ κιόλας, άρα δεν θα υπάρχει ουσιαστικά στην προετοιμασία κανονικό αριστερό μπακ. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τάσο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον Δημήτρη Γιαννούλη και θα τον περιμένει για άλλες 10-15 ημέρες μέχρι προς το τέλος Ιουνίου την οριστική του απάντηση. Ο παίκτης έχει διαμηνήσει στο Παναθηναϊκό ότι θα έρθει κάτι στο εξωτερικό. Δηλαδή περιμένει αν θα προκύψει κάτι καλό από το εξωτερικό. Έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ θα το διεκδικήσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά η πληροφορία που έχουμε είναι ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι η μεγαλύτερη που έχει από Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαύες. Εκεί είναι ο στόχος ξεκάθαρος. Στα δύο φτερά της επίθεσης δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιο όνομα ξεκάθαρο που να αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι αυτές οι κινήσεις μάλλον θα ανακοινωθούν απευθείας, δηλαδή είναι ονόματα τα οποία δεν θα πάμε πολύ σε φιλολογία. Ο Παναθηναϊκός και ο τεχνικός του διευθυντής, ο κ. Παπαδημητρίου, δουλεύουν πάρα πολύ τις υποθέσεις αυτές. Και φαντάζομαι ότι μέχρι την έναρξη προετοιμασίας που είναι στις 26 του μήνα για τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι θα κάνουν και την ανακοινώση μία-δύο μεταγραφών, που, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Εκεί βρισκόμαστε περίπου σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας. Είχαμε και την παρουσίαση του προπονητή του Παναθηναϊκού, που περιέγραψε 5 πράγματα από το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο. Εν τη κρίση μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας προπονητής με τις ίδιες ιδέες με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά
με πιο επιθετική φιλοσοφία. Δηλαδή θέλει από την ομάδα του να βρίσκεται πιο ψηλά μέσα στο γήπεδο και πολλές φορές να παίζει και πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη, γιατί ό,τι και να δεις και στις προπονήσεις και στα φιλικά, νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι τα επίσημα παιχνίδια. Απλά το θέμα είναι ότι εντάξει, ο Αλόνσο αντιμετωπίστηκε με κάποια λίγο αυστηρότητα, μπορώ να πω εγώ, γιατί υπήρχε πολλή κουβέντα για το Σάρι, που ο Σάρι ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Αλλά εμένα η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ο Αλόνσο, επειδή είναι ένας προπονητής που θέλει πάρα πολύ να πετύχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είναι και πιο νέος ηλικιακά, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να βγει μια καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, διότι είναι ένας προπονητής που και την ευρωπαϊκή νοοτροπία ξέρει καλά, γιατί είναι Ισπανο-Ουρουγουανός για την ακρίβεια, και εικόνες έχει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τίτλους έχει κατακτήσει, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά έχει κατακτήσει δύο, το CONCACAF, το Champions League που έχουν εκεί στη Λατινική Αμερική, το έχει κατακτήσει δύο φορές, έχει πάρει και πρωτάθλημα στο Μεξικό, είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι εμβολιασμένος με τον πρωταθλητισμό. Θα τα δούμε, Βαγγέλη, και συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας, όμως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στοίχημα να πάμε τσάκα-τσάκα και σε δύο καρτούλες που έχουμε. Euro έχουμε μπροστά μας, οπότε να σας τις δώσουμε. Για αύριο Σάββατο έχουμε τρία παιχνίδια. 101 κωδικός Ουγγαρία-Ελβετία, σας το προτείνουμε goal-goal με απόδοση 1,88. 102 Ισπανία-Κροατία, over 2,5 με απόδοση 2,05. Και 103 Ιταλία-Αλβανία, 2-3 goal με απόδοση 1,87. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου. Να περάσουμε στην Κυριακή. Έχουμε 104 Πολωνία-Ολλανδία over 2,5 με απόδοση 1,92. 105 Σλοβενία-Δανία 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. Και 106 Σερβία-Αγγλία γκολ-γκολ με απόδοση 1,97. Καλή επιτυχία. Και να θυμηθούμε άλλη μια φορά τον κεντρικό χορηγό της εκπομπής μας. Κοντά μας λοιπόν είναι η εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών Καλέργης. Προκάτ κατοικίες από πλεισμένο μπετόν, μονοπλόκ και θερμοπρόσωψη. Με αντισεισμικές κατασκευές ενεργειακής κατηγορίας Α. Με βαριά προκατασκευή και χωρίς επιβάρηση ΙΚΑ. Και το σημαντικότερο, παρέχει για κάθε νέο πελάτη της ολοκληρωμένη προστασία της κατοικίας με επιπλέον κάλυψη για σεισμό, πλημμύρες και φωτιά σε συνεργασία πάντα με την Ιντεραμέρικαν, ενώ υπάρχει και έκπτωση στον έμφυα. Καλέργης λοιπόν, 60 χρόνια εμπειρίας, εγγύησης και αξιοπιστίας. Μπείτε αμέσως τώρα στη σελίδα www.kalergis.gr για να μάθετε περισσότερα. Κύριε Γεροθόδωρο, έχουμε σε εσάς. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη διοργάνωση, το Euro, είπαμε, όπως είπαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω αν εκεί εσείς προσωπικά έχετε κάποια ομάδα που θα επικρατέσετε για να καταρθεί στο... Εδώ είναι λιγάκι μπερδεμένες οι προβλέψεις. Θα πω το εξής, ότι επειδή τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές προέρχονται από κούραση. Έτσι, μετά είναι οι ομάδες οι οποίες και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να φανούν. Γιατί τι γίνεται, όταν είσαι κουρασμένος μπορεί να πάθεις και ένα τραυματισμό μεγάλο και να σου στερήσει και την καριέρα. Γι' αυτό το λόγο θα είναι πιο επιφυλακτική. Οι ποδοσφαιριστές. Βέβαια, έτσι πιστεύω. Και γι' αυτό εγώ ποντάρω, δίνω δηλαδή πιθανότητες στις πιο μικρές, στις άσημες ομάδες. Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, τώρα στην Γερμανία, όπως ερχόμουν για το στούντιο, η Γερμανία, άκουγα στο ράδιο, ήταν η Σκωτία, λέει, πήγε για τουρισμό. Βέβαια, δεν έχει. Η Γερμανία είναι σοβαρή ομάδα. Έχει μια πτώση όμως. Βέβαια. Δεν υπάρχουν τα ονόματα. Δηλαδή, εμένα αυτό που με στεναχωρεί πλέον, δεν υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα να δούμε κάτι το διαφορετικό. Βλέπουμε βέβαια σύνολα έτσι. Κύριε Βοριά, έρχομαι σε εσάς, γιατί ο χρόνος στενεύει. Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα για τον καθέναν. Αναμένεται ο νέος αρχιδιαιτητής, πιθανότατα θα είναι ξένος, όπως και οι νέοι πίνακες διαιτησίας. Ακούγονται βαριά ονόματα, θα λείπουν, θα μείνουν έξω. Τι πληροφορίες έχετε εσείς? Έτσι, σε ένα λεπτάκι πολύ. Συνήθως γίνεται, όταν γίνεται αλλαγή στην ΕΠΟ, την παίρνει άλλη ομάδα που ήταν άλλη κτλ. Τότε κάποιοι που δεν πήγαν πολύ καλά, ήθιστε να κόβονται. Τώρα βλέπω κάποια ονόματα να κοπούν. Και όχι άδικα. Γιατί είναι άδικο να πηγαίνει στο γήπεδο και να κλέβεις τον ιδρώτα του ποδοσφαιριστή, οι γνώσεις του και εκ των προτέρων,
να έχει δηλαδή εντεταλμένη υπηρεσία. Εκεί πας να απονείμεις δικαιοσύνη, να κερδίσει ο καλύτερος ή ο τυχερότερος. Μάλιστα. Έτσι πρέπει να πάει ο διαιτητής. Θα γίνουν αυτά όπως και παλαιότερα έγιναν. Αλλά είναι και άλλα θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος Γκαγκάτσης και επειδή δεν θα τα ξέρει, εμείς από εδώ τις εκπομπές θα τα θυμίζουμε. Θα είμαστε εδώ. Και... πολύ γρήγορα ένα παράδειγμα, ναι, με τον κύριο Κολογιό. Σύντομα όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ σύντομα. Σύντομα. Πρέπει να πάμε και στον Αλέξανδρο. Θα το είχα πει, με διακόπτεται, θα το είχα πει. Για, πάμε. Ο κύριος Κολογιός προσελήθη ως οικονομικός διευθυντής και δεν πληρωνόταν κανένα τιμολόγιο, αν δεν μονόγραφε ο κύριος Κολογιός. Επί προεδρίας Δρόσου. Ο Δρόσος ήταν διορισμένος να εξηγειάνει την ΕΠΟ από τον κύριο Κοντονή. Θυμάστε, 6 μήνες, 1 χρόνο τότε. Ναι, ναι. Και έγινε εκλογές. Είδε το πρόβλημα με τα οικονομικά και πήρε διευθυντή. Αυτό το διευθυντή τον απέλησε ο κύριος Φιλιππούσης, ο οποίος, ακούστε τι έκανε. Στερείται το χρόνο από τον Αλέξανδρο. Έγραφε ποσά ότι πηγαίνει, κάνει ράν και του λέγει αυτό το μήνα, εκτός τα 15 χιλιάρικα που έπαιρνε, άλλα 23, άλλα 22. Ο Κολογιός δεν τα υπόγραψε. Λοιπόν, όταν... Και χωρίς να πάρει απόφαση Συμβουλίου ΔΣ, τον απέλησε μόνος του. Λοιπόν, όταν πάει αναλάβει... στα δικαστήρια, τα κερδίζει όλα. Όταν αναλάβει νέα διοίκηση, θα είμαστε εδώ, θα έρθει, ναι, τώρα να πούμε. Πόσα πρέπει να δώσει τώρα η ΕΠΟ? 500.000 πλάς τόκους. Αλέξανδρε. Αυτά όμως ένα σωστός πρόεδρος θα τα δούμε, πρέπει θα να δούμε τα διεκδικήσει από τον κύριο Φιλιππούση. Ωραία. Εάν δεν το κάνει, θα τον αναγκάσουμε εμείς να το κάνει. Αλέξανδρε. Γιατί διαπράττει παράβαση καθήκοντος. Έχουμε σε σένα, Αλέξανδρε. Η προοπτική του εξωτερικού σε ενδιαφέρει? Το σκέπτεσαι? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που να μην τον ενδιαφέρει το εξωτερικό. Σίγουρα η καλύτερη προοπτική θα ήταν αυτή, ναι, το εξωτερικό. Μάλιστα. Και ήθελα να σε ρωτήσω και λιγάκι για τη διαιτησία στη Super League 2, χωρίς VAR, αν είναι στο ύψος των περιστάσεων, στέκεται ή έχουμε φαλσοσφυρίγματα. Πες μου δύο κουβέντες μόνο για να κλείσουμε. Θα σας πω μόνο ότι έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. πολύ περίεργα πράγματα. Χωρίς VAR δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο τον Ζαφυράκη, τον ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού που ήταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Τον πρώην διεθνή διαιτητή Σωτήρη Βοριά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Όπως και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Μιχάλη Γεροθόδωρο. Το βράδυ το κέρδισε ο Σωτήρης. Δεν με αφήνει να μιλήσω, Μιχάλη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά μαζί. Πρώτα Θεός, την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη Σάββατο πρωί στις 10 το πρωί. 10, και ενώ στο YouTube μπορείτε να μπείτε μετά από μια ώρα να αναζητήσετε παράθυρο στα σπορ και να τη δείτε. Από όλους εμάς, λοιπόν, πολλές ευχές να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα.